στο δρόμο Σερόν Καβάλας, αμέσως μετά την Κορμίστα, στα όρια των ομών Σερόν Καβάλας, στη βόρεια πλευρά του κατάφυτου όρους Παγκαίου, σε μια θαυμάσια τοποθεσία, σε υψόμετρο 753 μέτρων, βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας. Είναι ένας από τους δύο ιερούς χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας που συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί πόλο έλξης πλήθους πιστών που έρχονται να προσκυνήσουν την αχειροποίητη εικόνα της Θεοτόκου και να υπηρεμήσουν μέσα στο γαλήνιο περιβάλλον της. Της Μονής, κατά τη μία από τις τρεις εκδοχές, οφείλεται στο θαύμα της αχειροποίητης αποτύπωσης της εικόνας της Παναγίας, η οποία έλαμπε και σκορπούσε φως φινικούν, δηλαδή κόκκινο, όπως η πορφύρα των Φινίκων. Από αυτό προέρχεται και η ονομασία εικόν φινίσουσα, εικόν φίνισα, οικοσιφίνισα. Η Μονή, ιδίως στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, πρόσφερε πάρα πολλά για τη διατήρηση της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ώστε προκάλεσε την οργή αρχικά των Τούρκων και κατόπιν των Βουλγάρων, αντιμετώπισε επανειλημμένα τις καταστροφικές επιδρομές τους και ανέδειξε πλήθος μαρτύρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επίσκοπος Φιλίμων Σόζων, που έλαβε μέρος στην 4η Οικονομική Σύνοδο, Χαλκιδρών 451, ίδρυσε ναό με μοναστικό οικισμό στη θέση Βίγλα, 50 μέτρα ανατολικά της σημερινής Μονής, όπου τα σωζόμενα ερείπια, τείχους και πύργου, μαρτυρούν την ύπαρξη αρχαίου μεγάλου φρουρίου, όπως και η ηγουμένη της Μονής επισημαίνει. Αρχίζει από το 453. Είναι ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια των Βαλκανίων. Είναι 500 χρόνια πιο μπροστά από το Άγιο Όρος. Και δηλαδή η ζωή βγαίνει του χώρου αυτού ότι είναι χίλια, περίπου 600 χρόνια. Πέρασε πολλές ταλαιπωρίες, αλλά όμως υπάρχει. Από τότε υπάρχει. Και θα υπάρχει. Όλα αυτά τα ερείπια εγκαταλείφθηκαν αργότερα όταν έφτασε εδώ ο πρώτος κτήτορας της Μονής, ο Άγιος Γερμανός, 518 μετά Χριστό, ο οποίος από πολύ νεαρή ηλικία ασκήτευσε στους Αγίους Τόπους την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, πλησίον του Ιορδάνη ποταμού. Από τότε και για αρκετούς αιώνες η ιστορία της Οικοσιφήνισσας είναι τελείως άγνωστη. Αρχαιολογικές ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατά τον 11ο αιώνα κτίστηκε ξανά το καθολικό της Μονής. Κατά την περίοδο αυτή η Μονή έγινε σταυροπηγιακή, δηλαδή εξαρτιόταν απευθείας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Όταν ο Άγιος Γερμανός παράτωσε τον ναό, αναζητούσε κατάλληλη σανίδα για να φιλοτεχνήσει την εικόνα της Θεοτόκου, στο σημείο που από τότε ονομάζεται Στασίδι της Παναγιάς, βρήκε ένα δέντρο με χοντρό κορμό, το έκοψε και από αυτό επεξεργάστηκαν οι τεχνίτες ωραία σανίδα κατάλληλη για την εικόνα. Ενώ όμως λίαναν την επιφάνειά της, η σανίδα σχίστηκε και έγινε άχρηστη. Ο Άγιος στεναχωρέθηκε πολύ και λυπημένος αποσύρθηκε για να προσευχηθεί ιδιαιτέρως. Ξαφνικά έλαμψε εξαίσιο φως και έκθαμβος ο Άγιος αντίκρισε τη Θεοτόκο, η οποία του είπε «Γερμανέ, πιστότατε δούλε, του μονογενούς Υιού μου, είδα την πίστη σου και την αληθινή ευλάβεια την οποία έχεις σε μένα και επειδή τόσο πολύ λυπήθηκες διότι σχίστηκε η σανίδα, που ετοιμαζόταν για μένα, ιδού εγώ σου χαρίζω την εικόνα μου.
απαράλλακτα όπως είμαι, φιλοτεχνημένη, με θαυμαστό τρόπο σε αυτή την παραπεταμένη σανίδα, χωρίς να βάλει σε αυτήν χέρι τεχνίτης. Την ίδια στιγμή ένα παιδί κοφάλαλο, βοηθός των τεχνητών, αντίκρισε με έκπληξη μια άγνωστη ωραιότατη γυναίκα με βρέφος, η οποία αφού στάθηκε μπροστά στην άχρηστη σανίδα, είπε «Αυτή η σανίδα είναι πολύ κατάλληλη για την εικόνα μου και άδικα οι τεχνίτες ζητούν άλλη». Το κοφάλαλο παιδί όχι μόνο άκουσε τα όσα είπε η άγνωστη γυναίκα με το βρέφος, αλλά μόλις έτρεξε έντρομο στον Άγιο και τους τεχνίτες, λύθηκε η γλώσσα του και διηγήθηκε τα συμβάντα. Έσπευσαν τότε ο Άγιος και οι τεχνίτες και αντίκρισαν με ιερό δέος την εικόνα, η οποία είχε αποτυπωθεί αχυροποίητα στη σανίδα και άστρατε ολόκληρη, σκορπώντας γύρω της κοκκινοπό φως, από το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, πήρε και το όνομα Ιερά Μονή. Νέα λάμψη γνώρισε το μοναστήρι το έτος 1942, όταν σε αυτό αποσύρθηκε παρατηθής από το θρόνο του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άγιος Διονύσιος, που θεωρείται ο δεύτερος κρήτορας της Ιεράς Μονής. Κατά το μακρύ διάστημα της παραμονής του στη Μονή ανήγειρε πολλά νέα κτίσματα και επισκέβασε παλιά. Στην εποχή του το μοναστήρι απέκτησε μεγάλη αιχμή και έγκλη. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορία ενός κατάστοιχου του 16ου αιώνα, το έτος 1507 ζούσαν στη Μονή 24 ιερομόναχοι, 3 ιεροδιάκονοι και 145 μοναχοί, δηλαδή συνολικά 172. Αυτοί διέτρεχαν την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενίσχυαν τους χριστιανούς στην πίστη και απέτρεπαν τους εξισλαμισμούς. Η δράση τους αυτή προκάλεσε την οργή των Τούρκων, που την 25η-8η-1507 κατέσφαξαν και τους 172 μονάζοντες. Δεν κατέστρεψαν το ναό και τα κτίρια, όμως η Μονή παρέμεινε έρημη και ακατοίκητη επί 13 χρόνια. Μετά το τραγικό συμβάν της σφαγής, το Οικουμενικό Πατριαρχείο πέτυχε το 1510, κατά άλλους το 1520, να λάβει άδεια του Σουλτάνου για την αναδιοργάνωση της Μονής. Έτσι, με τη βοήθεια 10 μοναχών του Αγίου Όρους, μέσα σε 10 χρόνια προσήλθαν να μονάσουν στη Μονή 50 μοναχοί, διάκονοι και ιερομόναχοι, που είχαν και τη διακυβέρνηση του μοναστηρίου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Μονή είχε γίνει πνευματικό και εθνικό κέντρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ, ελθόν από τις αίρες, ο Εμμανουήλ Παπάς όρκησε τους οπλίτες του και χείριξε την Επανάσταση. Στην Ιερά Μονή λειτουργούσε περίφημη ελληνική σχολή. Ιδιαίτερα αξιόλογη ήταν η βιβλιοθήκη της Ιωσεφίνησας. Πριν τη λαϊλασία της από τους Βουλγάρους, το έτος 1917 περιλάμβανε 1.300 τόμους βιβλίων. Ορισμένα χειρόγραφα ήταν μεγάλης αρχαιολογικής αξίας. Κατά τους αιώνες αυτούς της αιχμής επισκευάστηκαν και ανεγέρθηκαν πολλά κτίσματα της Μονής. Κατά το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες. Το 1854 πυρκαγιά αποτέφρωσε τη δυτική πλευρά και μέρος της βόρειας, ενώ το 1864 η επιδημία χολέρας αποδεκάτησε τους μοναχούς. Για την ανόρθωση της Ιωσεφίνησας φρόντισε ιδιαίτερα ο περηφανής Μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος 1902-1910.
Την εποχή αυτή επίφοβοι δεν ήταν μόνο οι Τούρκοι αλλά και οι Βούλγαροι που το 1917 σύλλησαν τους ανεκτήμητους εθνικοθρησκευτικούς θησαυρούς της Μονής, των οποίων την επιστροφή ευελπιστούμεν, όπως η μητέρα Αλεξία αναφέρει. Να επιστρέψουνε, γιατί δεν ανήκουν σε κανέναν άλλο παρά μόνο από εκεί που τα πήρανε. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και ενώ υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν, δεν τα έδωσαν. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω. Πιστεύω μόνο ότι όταν θέλει η Παναγία θα τα φέρει. Τα περιμένουμε, τα θέλουμε. Αλλά αν επιτρέψει η Παναγία, δεν είναι θέματα ούτε ανθρώπων. Είναι καθαρό θέμα της Παναγίας μας. Όταν εκείνη θελήσει, θα τα φέρει στον τόπο της. Την περίοδο εκείνη των επιθέσεων και των διαπαγών, ένας Βούλγαρος αξιωματικός επιχείρησε να συλλήσει την εικόνα της Παναγίας για να ακολουθήσει το θαύμα της τιμωρίας του όπως η ηγουμένη αφηγείται. Αφού είχαν μελετήσει προηγουμένως όλο το μοναστήρι, είχαν πάρει 363 χειρόγραφα, άμφια, χρυσαφικά, ιερά σκεύη, τα φόρτωσαν σε 18 ζώα και τα πήγαν όλα στη Βουλγαρία. Και μετά από αυτό το γεγονός έστειλε ένα βούλγαρο αξιωματικό με 2.000 στρατιώτες για να πάρει την εικόνα. Το βράδυ του παρουσιάστηκε η Παναγία μας και του είπε να μην κάνει αυτό που σκέπτεται να κάνει, γιατί θα πάθει μεγάλο κακό. Αλλά εκείνος δεν έδωσε σημασία. Και την επομένη ήρθε εδώ, άρπαξε την εικόνα, την έφερε σχεδόν εδώ μέχρι το μέσο του νου. Αλλά στο σημείο αυτό η εικόνα έγινε πολύ βαριά, σίγουρη. Και ενώ την τραβούσε, δεν εκινητοποιεί θέση της. Κάποια στιγμή όμως, μια ώρα του δίνει, τον έσπρωξε και τον άφησε κάτω νεκρό και τότε απεικονίθηκε η σκιά της βότας του μαζί με το πιστόλι του. Οι 2.000 άνδρες που ήταν μαζί με αυτόν τον επικεφαλής αξιωματικό φοβήθηκαν και τράψαν σφυγή και η εικόνα έμεινε στη θέση της. Και έτσι παραμένει στη θέση της. Λένε εδώ οι γύρω χωρικοί ότι όσοι ετόλμησαν να πάρουν την εικόνα, όλοι αθανατώθησαν. Και έτσι η εικόνα έμεινε στη θέση της αυτή. Και μένει περίπου 600 χρόνια. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πάλι οι Βουλγαροί ολοκλήρωσαν την καταστροφή βάζοντας φωτιά έτος 1943 και καίγοντας τα οικοδομήματά της. Η ανοικοδόμηση της Μονής άρχισε πραγματικά το έτος 1965 και μέσα σε μια δεκαπενταετία κατόρθωσε να έχει τη σημερινή της εμφάνιση. Το 1997 η Μονή αριθμούσε 25 μοναχές. Αθρώα είναι η προσέλευση των προσκυνητών καθημερινά που πληροφορούνται για τα θαύματα όπως η ηγουμένη αποκαλύπτει. Το θαύμα δεν είναι δική μας υπόθεση. Είναι θείο δώρο. Θεία επέμβαση είναι. Εμείς απλώς το ζούμε, το παρακολουθούμε. Βοηθάει όλο τον κόσμο, πάρα πολύ έντονα το ζούμε. Και αυτό προσπαθούμε σε αυτούς που έχουν απογοητευτεί να ενισχύσουμε αυτή την ελπίδα και την πίστη προς τον Θεό. Και όταν πράγματι και αυτοί το καταλάβουν, λαμβάνουν αυτό που ζητούν. Κανένας δεν φεύγει ντροπιασμένος. Όλοι κάτι παίρνουν και φεύγουν. Και αν μάλιστα έρθουν με κάποια καθαρότητα ψυχής και με πίστη θερμή, λαμβάνουν αμέσως αυτό που ζητούν. Πολύ κόσμο που φιλοξενούμε. Όλος ο κόσμος έρχεται και ό,τι χρειάζεται εμείς του το δίνουμε και φαγητό και από όλα. Από όλο το κόσμο, από όλο το κόσμο, αυτό που ζητάει το βρίσκει. Όταν πονάει κανείς, προσπαθεί να βρει κάποιον να τον βοηθήσει. Και όταν χάνει τις ελπίδες του από όλες τις άλλες ευκαιρίες που του δίδει ο κόσμος,
και δεν μπορεί να βρει τίποτα για να τον γιατρέψει και έρχεται σαν την περιμένοντας κάτι από την Παναγία, έρχεται και λαμβάνει. Mm-hmm. Αυτό είναι που τον κάνει και έρχεται. Εμείς δεν ζητήσουμε κανέναν άνθρωπο να έρθει, ούτε κάνουμε καμία ειδική πρόσκληση σε κανένα. Τους γνωρίζουμε τη στιγμή που έρχονται να ζητήσουν κάτι ή και την ώρα που έρχονται να ευχαριστήσουν, γιατί πολλοί έρχονται, παρακαλούν και μετά έρχονται να μας ευχαριστήσουν γιατί πράγματι τους έγινε αυτό που ζητήσανε. Το αγαπάει πάρα πολύ, περισσότερο στηρίζεται ο ίδιος του. Δεν μπορεί ίσως να στηρίξει περισσότερο παρά όσο δίνεται. Αυτό δεν είναι το επίκεντρό μας. Εμείς χαιρόμαστε γιατί χαίρεται ο κόσμος και όταν ακόμα λυπείται και εμείς λυπόμαστε μαζί του. Και τελικά χαιρόμαστε περισσότερο όταν δούμε ότι έγινε αυτό που ζητούν. Και περισσότερο όταν γιατρεύονται οι άνθρωποι και όχι μόνο στο σώμα τους που μπορεί να πονούν τα πόδια τους ή τα χέρια τους, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι αλλάζει η ζωή τους. Αυτή η αλλαγή που γίνεται μέσα στο είναι τους, αυτό είναι και το σημαντικότερο από όλα. Βέβαια αυτά έχουν και το απόρριτο και δεν μπορούμε να περιγράψουμε λεπτομέρειες πόσο ο καθένας αλλάζει ζωή και αλλάζει τρόπο ζωής. Όμως ο άνθρωπος αλλοιώνεται και γίνεται διαφορετικός, τελείως. Και εκεί που ήταν αδιάφορος γύρω από τα θέματα της πίστης, γίνεται πολύ θερμός και τα ζει και ξέρει γιατί τώρα έχει αλλάξει. Γιατί κάτι έχει γίνει μέσα του. Στο κέντρο έχει τον Ιδρυτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου και περιλαμβάνει το Ηγουμενείο, τα κελιά των Μοναστουζών, το Αρχονταρίκι, το Παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας με το Αγίασμα, το Παρεκκλήσι της Οδόχου Πηγής, το Μουσείο, την Τράπεζα, τα Εργαστήρια και Συνεφείς Εγκαταστάσεις, ενώ όλο το συγκρότημα το περιβάλλει υψηλό τείχος. Στα εργαστήρια του μοναστηριού, οι αδερφές τις πλούσιες πνευματικές αρετές τους τις μετατρέπουν σε έργα και εργόχειρα μοναδικού κάλους. Αξιόλογος είναι και ο χώρος της βιβλιοθήκης με το πλούσιο περιεχόμενό της. Της Ιεράς Μονής υπάρχει πλατεία και κοντά σε αυτή βρίσκεται το μνημείο των 172 μοναχών που σφαγιάστηκαν το 1507 από τους Τούρκους που χτίστηκε το 1972. Στον εξωτερικό τοίχο υπάρχει καλυμάρμαρο προσκυνητάρι και εκεί κοντά άλλο προσκυνητάρι με θόλο, κάτω από το οποίο υπάρχει αγίασμα. Στη συνέχεια υπάρχει το κημητήριο με τον αίδριο των Αγίων Αναργύρων. Στην νοτιοανατολική γωνία του ναού υψώνεται μεγαλοπρεπές κοδωνοστάσιο. Έμπροσθεν του καθολικού, ο εξονάρθιξ φέρει αξιόλογες αγιογραφίες. Πλέον των εκκλησιαστικών κτισμάτων υπάρχουν ξενώνες τριών κτισμάτων που γνωρίζονται για τους προσκυνητές με 200 συνολικώς κλίνες, διαμέρισμα για τον λειτουργό ιερέα, τράπεζα για την αυτοεξυπηρέτηση των προσκυνητών, ανθόκηπο και παλιό συμβιβάνι. Οι επισκέψεις των πιστών είναι καθημερινές και ιδιαίτερα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες των εορτών. Κοσμοσυρωή παρατηρείται κατά της Πανηγύρης στις 15 Αυγούστου στη μνήμη της Παναγίας Θεοτόκου
στις 14 Σεπτεμβρίου ύψωση του Τιμίου Σταυρού και στις 21 Νοεμβρίου εορτή των εσοδείων της Θεοτόκου. Θριαμβευτική ήταν η επίσκεψη τον Νοέμβρη του 2008 του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου στο μοναστήρι που συνοδευόταν από τον Μητροπολίτη Δράμας και τον Ιερό Κλήρο. Το χειμώνα, το χιονισμένο τοπίο και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν περιορίζουν ούτε τις πνευματικές, ούτε τις άλλες καθημερινές δραστηριότητες του μοναστηριού. Χαρακτηριστικός είναι και ο εορταστικός στολισμός για τα Χριστούγεννα. Οι προσκυνητές κλείνουν με ευλάβεια το γόνι μπροστά στη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, προσφέρουν και ζητούν. Η Παναγία, η μητέρα όλων, ακούει τις προσευχές, τον πόνο του καθενός και όταν εκείνη κρίνει το χρόνο ανταποκρίνεται στο αίτημα. Είναι το μοναστήρι της Οικοσιφήνισσας, χώρος λατρείας, όπου η ελπίδα με προσευχή και μετάνοια μετατρέπεται σε θαύμα για τις καθαρές ψυχές.